Περνάμε στον καλεσμένο μας τώρα και όπως είπαμε απόψε η εκπομπή είναι με άρωμα ΑΕΛ. Μαζί μας ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Λεμεσού, ο κύριος Πάμπος Σημεού. Κύριε Σημεού, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Λοιπόν, έτσι είστε απόψε μαζί μας για να δούμε τη δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία της ΑΕΛ, μία από τις ιστορικότερες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου η ΑΕΛ και μία από τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματός μας. Έτσι, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας περίπου, έτσι δεν περιμένω να θυμάστε και ακριβή αριθμό, αλλά περίπου πόσα παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία σας. Αυτή τη στιγμή, Μαρίνα, υπάρχουν γύρω στα 380 με 400 παιδιά από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία των ΚΑΠΑ 19. Ναι. Αξιέλ είναι, είπαμε, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου και φαντάζομαι έτσι η πλήστη θα είναι και φίλοι της ΑΕΛ, έτσι, προέρχονται από αελίστικες οικογένειες. Όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς ναι, συμφωνούμε ναι. Ότι είναι από την ΑΕΛ, όμως έχουμε παιδιά τα οποία υποστηρίζουν και άλλες ομάδες. Όλα τα παιδιά όμως είναι πρόσδεκτα στην Ακαδημία μας, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζουν. Σωστό. Όταν όμως αγωνίζονται στην Ακαδημία μας, αγωνίζονται για την και υποστηρίζουν την ομάδα στην οποία αγωνίζονται, στην ΑΕΛ. Λοιπόν, πείτε μας έτσι λίγο για τη δουλειά που γίνεται και τους στόχους που υπάρχουν. Ωραία. Όπως είπαμε προηγουμένως, Μαρίν, στην Ακαδημία μας υπάρχουν γύρω στα 400 παιδιά. Εργοδοτούνται γύρω στους 25 προπονητές και στα κλιμάκια grassroots, τα οποία προπονούνται στα γήπεδα του Φόλεϊς στον Άγιο Αθανάσιο. Και τα κλιμάκια παιδών και νέων από 14 χρόνων μέχρι 19 αγωνίζονται στο προπονητικό μας κέντρο στο Κολόσσι. Ναι. Πρώτος στόχος είναι σε μια ακαδημία όπως είναι η ΑΕΛ, είναι να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα το άθλημα, να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να διαμορφώσουμε σωστούς χαρακτήρες και κατ' επέκταση στη συνέχεια το όραμα ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΛ και το όραμα της ακαδημίας μας είναι σιγά σιγά να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα της ΑΕΛ με ποδοσφαιριστές οι οποίοι να προέρχονται από την ακαδημία μας. Υπάρχει το ταλέντο έτσι, για να στηριχθεί και η ΑΕΛ αλλά και γενικότερα οι κυπριακές ομάδες στο άμεσο μέλλον σε Κύπριους ποδοσφαιριστές. Απόψη μου, Μαρίνα, ότι ταλέντο υπάρχει σε όλες τις ακαδημίες της Κύπρου. Για να μπορέσει όμως ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος, ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής, να αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε στην ΑΕΛ είτε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της πρώτης κατηγορίας, αντιλαμβάνεστε ότι πέραν από τον παράγοντα πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι, καμιά φορά μετρούν και κάποιοι άλλοι παράγοντες όπως είναι η τύχη, όπως είναι το πόσο σκληρά θα δουλέψει κάποιος, πόσο αφοσιωμένος θα είναι στις προπονήσεις από μικρή ηλικία, πόσο θα το θέλει και ο ίδιος να αγωνιστεί. Και σίγουρα χρειάζεται πέρα από τη σκληρή δουλειά και πολλή υπομονή, αλλά και πάρα πολλή δουλειά από εμάς, τους προπονητές, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές, όλοι όσοι απασχολούνται σε μια ακαδημία. Είναι όντως πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε, γιατί όσο ταλέντο και αν υπάρχει, αν δεν δουλέψει κάποιος πολύ σκληρά, δεν πρόκειται να πετύχει το στόχο του και φυσικά έτσι να το γενικεύσουμε κιόλας, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα, αλλά και γενικότερα στη ζωή. Αλλά επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, εκεί ακόμη περισσότερο, γιατί είναι σίγουρα δεν μπορούν να διακριθούν όλοι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα καταφέρουν να συνεχίσουν να παίζουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι αλήθεια αυτό που λες, Μαρίνα. Χαρά μας εδώ στην ΑΕΛ είναι τα τελευταία 1-2 χρόνια βλέπουμε ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας να στελεχώνουν την ομάδα ανδρών της ΑΕΛ. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά 5 ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας έχουν πάρει επίσημο χρόνο συμμετοχής με την ομάδα ανδρών. Άλλοι 6 με 7 ποδοσφαιριστές πέραν αυτών των 5 προπονούνται σε μόνιμη βάση με την ομάδα ανδρών και ευελπιστούμε ότι στα αμέσως επόμενα 1-2 χρόνια θα καθιερωθούν ποδοσφαιριστές, ακόμα περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας στην ομάδα των ανδρών. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικά στατιστικά και για την ΑΕΛ. Έτσι να κάνουμε λίγο λόγο για τα μικρά παιδάκια που έρχονται έτσι στην ηλικία των 4-5 χρόνων να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Πώς τους προσεγγίζετε, τι είναι αυτό έτσι, το μήνυμα που προσπαθήσετε να τους περάσετε? Πρώτα απ' όλα στις μικρές ηλικίες, όπως είπες, των 4 χρονών, εκείνο που πρέπει να κάνουν πρώτα είναι να αγαπήσουν το άθλημα. Να είναι για τα παιδιά το ποδόσφαιρο να το βλέπουν πρώτα ως διασκέδαση. Το αποτέλεσμα και η νίκη έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε αυτές τις ηλικίες.
Εδώ είναι που διαμορφώνουμε χαρακτήρες, εδώ είναι που θα τους αναπτύξουμε περισσότερο τα τεχνικά στοιχεία, τα οποία θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια. Ναι. Και φαντάζομαι δίνοντας τους και το νόημα του να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, που είναι ένας καλός τρόπος ζωής σε όλους τους τομείς, είτε αφορά τον αθλούνται, είτε γενικότερα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στο χαρακτήρα που θα διαμορφώσουν και να μείνουν και μακριά από διάφορες εξαρτήσεις, όποιες και αν είναι αυτές, είτε ηλεκτρονικές, είτε οποιασδήποτε άλλες ουσίες. Είναι γεγονός, Μαρίνα, ότι ένας από τους πυλώνες για να παίξει κάποιος επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πέραν από τα τεχνικοτακτικά στοιχεία και τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης, είναι τα θέματα της ψυχολογίας και της προσωπικότητας. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής στην ηλικία των 18-19 χρονών να έχει όλα τα τεχνικοτακτικά στοιχεία στο μέγιστο βαθμό, ακόμα και τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης, αλλά να υστερεί σε θέματα ψυχολογίας, προσωπικότητας, κοινωνικότητας, αυτός ο παράγοντας μπορεί να είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο θα αποτελέσει το εμπόδιο στο να κάνει επαγγελματική καριέρα. Ναι. Και εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, πρέπει και τα παιδιά από νωρίς να είναι και λίγο συνειδητοποιημένα, δηλαδή να ξέρουν ότι μπορεί στο μέλλον να μην γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να είναι συνειδητοποιημένοι, δηλαδή να μην απογοητεύονται τόσο εύκολα, αλλά το να είναι σε μια ακαδημία και το να ασχολούνται με ποδόσφαιρο ανοίγει πάρα πολλούς άλλους δρόμους. Δηλαδή μπορεί να γίνουν προπονητές, μπορεί να γίνουν γυμναστές, μπορεί να γίνουν διατροφολόγοι. Κάτι τέλος πάντων που να τους δίνει τη δυνατότητα είτε να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο από κάποιο άλλο πόστο, είτε γενικότερα στον αθλητισμό. Είναι γεγονός ότι τα ωφέλη από το ποδόσφαιρο, πέραν από το να αθλείται κάποιος, είναι θέμα, σίγουρα είναι θέμα υγείας, είναι θέμα ανάπτυξης προσωπικότητας, κοινωνικότητας, συμπεριφοράς, και είναι γι' αυτό, Μαρίνα, που εμείς έχουμε εντάξει στην Ακαδημία μας σε μόνιμη βάση αθλητική ψυχολόγων, η οποία ξεκίνησε ήδη από τη φετινή χρονιά εβδομαδιαία σεμινάρια με την ομάδα K19 της Ακαδημίας μας. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησε με τα παιδιά και στις συνεδριάσεις που έχει κάνει είναι αυτό ακριβώς το γεγονός ότι το πώς θα διαχειριστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές το γεγονός ότι μπορεί να μην παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι, είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, παλιότερα, όταν μιλούσαμε για αθλητική ψυχολόγο ή για ψυχολόγο γενικότερα, ήταν ταμπού. Πλέον το θετικό και το ευχάριστο είναι ότι οι ομάδες άρχισαν να ενσωματώνουν αθλητικούς ψυχολόγους στις τάξεις τους, γιατί βοηθά πάρα πολύ το να ανταπεξέλθουν οι αθλητές γενικότερα από κάποια θέματα. Γιατί και το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που παίζει ρόλο είναι η ψυχολογία. Πάρα πολύ σωστά. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς θα διαχειριστούν την αποτυχία, την ήττα, γιατί η αποτυχία δεν θα είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, θα είναι και στη μετέπειτα του ζωή. Ναι. Άρα αναπτύσσουν κάποιες τεχνικές, τις οποίες θα τους βοηθήσουν και στη μετέπειτα του ζωή. Το ίδιο φαντάζομαι, το ίδιο κομμάτι ισχύει και για το κομμάτι της διατροφής. Φαντάζομαι υπάρχει ο διατροφολόγος που τους συμβουλεύει για τον τρόπο που πρέπει να τρώνε. Ακριβώς. Και διατροφολόγος και αθλητικός ψυχολόγος, όπως είχαμε πει, και εργοφυσιολόγος. Είναι κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες ή κάποιοι μόνιμοι συνεργάτες με την ΑΕΛ, οι οποίοι μαζί με τους προπονητές, τους γυμναστές, συνθέτουν ένα προπονητικό team, ένα team συνεργατών, οι οποίοι παρέχουν την αναγκαία στήριξη σε κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι, οι σχέσεις σας με τους γονείς ποια είναι? Επειδή εντάξει, συχνά ακούμε ότι κάποιες ακαδημίες έχουν θέματα με τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται έτσι και λίγο πιο πιεστικοί από όσον πρέπει ή λίγο πιο αντιδραστικοί, κάτι που φαντάζομαι όλοι προσπαθήσετε να περιορίσετε. Κακά τα ψέματα, ζούμε στην Κύπρο, ξέρουμε τι συμβαίνει. Ο κάθε γονιός σίγουρα θέλει το παιδί του να είναι ευτυχισμένο εκεί που βρίσκεται, να αγωνίζεται όσο περισσότερα λεπτά μπορεί. Εμάς, πρώτιστο μας μέλημα είναι να είμαστε ακριβοδίκαιοι με όλους τους ποδοσφαιριστές, και είναι και η φιλοσοφία της Ακαδημίας μας ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής στο τέλος της ημέρας θα πάρει αυτόν που δικαιούται και αυτόν που αξίζει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι γονείς είναι ότι χρειάζεται υπομονή, να αφήσουν τα παιδιά τους να εκφραστούν ήδη ελεύθερα. Εμείς προτρέπουμε στα παιδιά μας οποιοδήποτε πρόβλημα αν έχουμε τον προπονητή τους, με την ομάδα τους κλπ, να βγαίνουν ήδη να τα συζητούν, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες.
Γιατί φανταστείτε τώρα ένας ποδοσφαιριστής 17-18 χρονών να κληθεί πάνω στην, να κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Είναι ποτέ δυνατόν ο πατέρας ή η μητέρα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή να πάρει τηλέφωνο τον προπονητή της πρώτης ομάδας και να του κάνει παράπονα ότι ο γιος μου παίζει λίγο χρόνο? Θεωρώ ότι είναι λάθος, εννοείται. Είναι λάθος. Σε πιο μικρές ηλικίες εννοείται, στα παιδιά του grassroots σίγουρα είναι πιο σωστό να μιλάει ο γονιός, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στις μεγάλες ηλικίες είμαστε μακριά από τους γονείς και δεν θαρρύνουμε τον διάλογο προς Θεού. Ναι. Απλά σιγά σιγά και πρέπει ήδη οι ποδοσφαιριστές να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και να αναλαμβάνουν ήδη οι πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνουν και ήδη τις ευθύνες τους. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και είναι και ένα κομμάτι το οποίο διδάσκονται στην Ακαδημία να γίνονται και πιο ανοιχτοί χαρακτήρες, να μπορούν να υπερασπιστούν και τον εαυτό τους, αλλά και γενικότερα να πούν ότι τους προβληματίζει. Έτσι, πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα στο κομμάτι των Ακαδημιών, με πιο καταρτισμένους προπονητές, μορφωμένους, με διάφορα σεμινάρια τα οποία βοηθούν στο να παίρνουν και περισσότερες εμπειρίες ή γνώσεις καλύτερα οι προπονητές και να τα μεταφέρουν στα παιδιά. Υπάρχει έτσι κάποιο πλάνο που ακολουθείτε εσείς ή αν συνεργάζεστε με κάποια ομάδα του εξωτερικού? Αυτό που κάνουμε εμείς, πέραν από την επιμόρφωση την οποία παίρνουν οι προπονητές μας από τη σχολή προπονητών της ΚΟΠ, διοργανώνουμε και ενδοσωματιακά, ας πούμε, επιμορφωτικά σεμινάρια. Έχουμε συνεργασίες με ομάδες του εξωτερικού σε θέματα εργοφυσιολογίας, σε θέματα φυσικής κατάστασης, σε θέματα προπονητικών μονάδων από ομάδες του εξωτερικού. Οι προπονητές μας κατά καιρούς μεταβαίνουν σε ομάδες του εξωτερικού για επιμόρφωση, αλλά πέραν από την επιμόρφωση σε θέματα προπονητικής, διοργανώνουμε και σεμινάρια, όπως χτες για παράδειγμα το απόγευμα είχαμε ένα σεμινάριο για όλη την Ακαδημία μας σε θέματα κανονισμών ποδοσφαίρου, fair play, αντιρατσισμού κλπ. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτή διαιτησίας κ. Μιχάλη Καραϊσκάκη, ο οποίος απευθύνθηκε, συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές μας. 80 περίπου άτομα ήταν εκεί και τους ετοιμόρφωσε για τους νέους κανόνες. Και αλήθεια να λέγεται ότι πολλοί από τους νέους κανονισμούς ήταν ίσως άγνωστοι και σε κάποιους από τους προπονητές. Ναι, είναι λογικό, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα που πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, το ότι προσπαθείτε και ενδοσωματιακά, να το πούμε έτσι, να δίνετε περισσότερες γνώσεις στους ανθρώπους που είναι γύρω από τα παιδιά. Γενικότερα, που πλέον οι ομάδες έχουν συνεργασία και με ομάδες του εξωτερικού, φαντάζομαι είναι κάτι που βοηθά σε όλους τους τομείς και όλους όσους ασχολούνται με τις ακαδημίες, γιατί σίγουρα στο εξωτερικό, σε πάρα πολλές χώρες, είναι σε πιο ψηλό επίπεδο από εμάς και είναι καλό να παίρνουμε από αυτούς τα θετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, τον επόμενο μήνα θα επισκεφτούμε κάποιοι προπονητές από την Ακαδημία μας, θα είμαστε στις εγκαταστάσεις της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Πέρσι είχαμε πάει, συγγνώμη, στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Πέρσι είχαμε πάει στην Φιωρεντίνα στην Ιταλία. Φέρνουμε ιδέες από το εξωτερικό. Κάποιες από αυτές σίγουρα μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και στην δική μας Ακαδημία για βελτίωση τόσο των προπονητών όσο και των παιχτών μας. Έτσι, υπάρχουν και κάποια ποδοσφαιρικά τουρνουά που συμμετέχουν τα παιδιά είτε εντός είτε εκτός Κύπρου, πέραν των αγωνιστικών υποχρεώσεων, για να γνωρίζουν και τα παιδιά από κοντά νοοτροπίες άλλων χωρών και ομάδων. Μέχρι πριν 3 χρόνια, Μαρίνα, μεταβαίναμε στο εξωτερικό στην Ελλάδα στα 3-5 πηγάδια και συμμετείχαμε εκεί σε αγώνες με ομάδες εξωτερικού. Δυστυχώς, λόγω του κορονοϊού, τα τελευταία 3 χρόνια δεν το κάναμε. Φέτος προγραμματίζουμε όμως να μεταβούμε για προετοιμασία, μάλλον εντός Κύπρου. Για τις ομάδες grassroots, κάθε χρόνο ναι, συμμετέχουμε στο τουρνουά της Αγίας Νάπας που γίνεται κάθε Πάσχα, αλλά και σε πολλά άλλα τουρνουά που διεξάγονται. Οι ομάδες grassroots συμμετέχουν σε πάρα πολλά τουρνουά. Είναι αυτές οι εμπειρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα παιδιά, γιατί έχουν και την ευκαιρία να ανοίξουν το μυαλό τους, να γνωρίσουν πράγματα, να δουν άλλες ομάδες, άλλα παιδιά που, ξέρετε, είναι εδώ που έρχεται και το κοινωνικό κομμάτι να δέσει. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Σημείο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Απλό από κάτι, Μαρίνα, που δεν το είχα. Φυσικά.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι φέτος, διότι δημιουργήσαμε το δικό μας προπονητικό κέντρο για τις ακαδημίες μας. Μια επένδυση πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ με έξοδα καθαρά της ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited. Ένα γήπεδο με τεχνητό χλωτάπητα με πιστοποίηση από την FIFA, γραπτή πιστοποίηση από την FIFA για το επίπεδο καταλληλότητας του γήπεδου. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο στις ίδιες εγκαταστάσεις και επειδή πιστεύουμε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι εκείνες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το επόμενο βήμα όσον αφορά την ανάπτυξη της Ακαδημίας μας. Όντως, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να προπονούνται κάτω από τις σωστές συνθήκες και ένα κομμάτι των σωστών συνθήκων είναι και το προπονητικό κέντρο. Αν μπορεί να τους παρέχει όλα αυτά που θα τους βοηθήσουν στην εξέλιξή τους. Ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δουλειά, υπομονή σε εσάς και στους συνεργάτες σας, γιατί πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά χρειάζεται και πολύ υπομονή. Και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.